Ανάσαγε το φράγμα από σελένη η τελευταία κακοκαιρία που έπληξε και την Κρήτη. Μετά από ένα τετραήμερο έντονων βροχοπτώσεων, αυτή ήταν σήμερα η εικόνα στο φράγμα από σελένη, με τα ορμητικά νερά να ανεβάζουν τα αποθέματα, τα οποία τους τελευταίους μήνες είχαν μειωθεί σημαντικά. Πολύ νερό έπεσε αυτές τις μέρες. Είχαμε μέρες να δούμε στην βροχή. Πάρα πολύ νερό. Και είναι καλό αυτό για τον τόπο, για όλη την περιοχή εδώ, που πέρυσι δεν είχαμε καθόλου νερό. Πολύ λίγο νερό. Δηλαδή, πέρυσι εδώ το νερό δεν υπήρχε καθόλου τίποτα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις και χιόνια στο οροπέδιο, που πιστεύω ότι το οροπέδιο θα λύσει το πρόβλημα και πάλι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια καλή υδρολογική χρονιά. Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών φαίνεται πως υποχωρεί, αλλά έδωσε μια σημαντική ανάσα στα φράγματα της Κρήτης. Βλέπετε πίσω μου ότι είναι έντονη η ροή και προς το φράγμα από σελέμη. Με φόντο την λειψιδρία που είχε δείξει τα δόντια της στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό, οι πολίτες προσδοκούν οι βροχοπτώσεις αλλά και οι χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών να βελτιώσουν έστω και λίγο την κατάσταση. Σήμερα εμφανίζεται μια μυδρά ελπίδα με τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Πρέπει να πούμε ότι ο ταμιευτήρας πριν τις βροχές της πρόσφατης είχε 2,9 εκατομμύρια κυβικά, τώρα είναι στο 3,2. Έχουμε μία ροή μετρημένη αυτή τη στιγμή 20.000 κυβικά την ώρα, τα οποία μπαίνουν μέσα στον ταμιευτήρα. Το σημαντικό είναι να γεμίσουν τα φράγματα για να έχουν οι άνθρωποι νερό να πίνουν. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Αλλά πέρσι δεν έβγαλε καθόλου νερό και ξεράθηκε το φράγμα. Φέτος τώρα πάμε καλά προς το παρόν. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, διότι υπήρχε πρόβλημα το προηγούμενο χρόνο. Οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες. Φανταστείτε, ας πούμε, στο οροπέδιο Αστείου το 2023 έβγαλε γύρω στα 580 χιλιοστά σε σχέση με το 2022 που ξεπεράσαν τα 1100, δηλαδή το μισό περίπου. Φέτος όμως, εντάξει, ο χρόνος ξεκίνησε καλά και πιστεύω ότι θα καλύψει το κενό που έχει αφήσει. Η βροχοπτώση είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι αρκετό. Εδώ η περιοχή, για να είναι αρκετό, πρέπει να βγάλει 850 χιλιοστά. Τώρα δεν έχει βγάλει ούτε τα μισά. Εάν δεν βγάλει ακόμα λίγο νερό, το Ηράκλειο θα υποφέρει από νερό. Τα ύψη βροχής που έπεσαν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες ήταν σημαντικά σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Πάντως το ζητούμενο είναι αυτό να αποτυπωθεί και στις πληρότητες των φραγμάτων. Φέτος θα ανέβει με το νερό που βγάζει, θα δούμε. Περιμένουμε κι άλλη βροχή, θα δούμε τι θα κάνει. Τίποτα, οι ελιές πια ξεραθούν. Φέτος, ευτυχώς, όλα καλά. Κάνουμε το σταυρό μας που έβγαλε και αυτό που έβγαλε. Τίποτα άλλο. Άδεια είναι, πιο κάτω δεν είναι το φράγμα. Το είδατε στις γεμάτου. Είχε φτάξει το τέλος. Το ζητούμενο όμως είναι αν και κατά πόσο θα υπάρξει εκτεταμένη χιονόπτωση το επόμενο διάστημα, τα χιόνια τα οποία θα λιώσουν να μπουν μέσα στον ταμιευτήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο θα εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία για την τρέχουσα χρονιά, το 2024, είναι ο ταμιευτήρας να συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά. Την ίδια ώρα υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις χιονοπτώσεις να περιορίζονται σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ κατά την χθεσινή ημέρα το χιόνι έπεσε σε περιοχές όπως τα Ανόγια, το οροπέδιο Λασιθίου, Γωνιές και Κρουσόνα.